Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και αμήνας στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γυθνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι εδώ για να εκφράσω την ικανοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας που φιλοξενούμε στη χώρα μας αυτή την άσκηση. Στελνώνται και κάποια μηνύματα με τέτοιου ασεμβέλειας ασκήσεις, κύριε Πρόεδρε? Μηνύματα όχι εναντίον οποιοδήποτε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Οι χώρες μας είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε, να δούμε πώς δημιουργούνται προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας και σίγουρα αυτή η άσκηση δεν στρέφεται ενάντια στην οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Και αναβαθμίζεται και ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική. Σίγουρα Μεσόγειο. Και υποδομές, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που και ως κυβέρνηση δίνουμε ιδιαίτερα βαρύτητα. Και μέσα στους σχεδιασμούς μας, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας, είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιοποιώντας τον μέγιστο δυνατό βαθμό την γεωγραφική της θέση. Γιατί αντιλαμβάνεστε τη σημασία της γεωγραφικής θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για άλλους δρόντες του διεθνούς συστήματος. Γνωρίζετε ότι και με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και κάποιο διάστημα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ η συνεργασία μας και σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαίδης προέβη σε μια δημοσιογραφική διάσκεψη για το φρένο της κυβέρνησης στην ανέγερση προσιτών κατοικιών στην περιοχή της Αγίου Νικολάου και Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό. Θα είναι καλό. Δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις του Δημάρχου Λεμεσού, άρα δεν μπορώ να σχολιάσω επί συγκεκριμένα το τι έχει αναφέρει. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εσωτερικών ακριβώς θα προχωρήσει στην ανακοίνωση συγκεκριμένου σχεδίου για την στεγαστική πολιτική, ένα θέμα που μας ασχολεί πάρα πολύ και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της κοινωνίας, όχι μόνο στη Λεμεσό, αλλά να το Παγκύπριο. Συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένο σχεδιασμό, συγκεκριμένα κίνητρα, τα οποία επεξεργαζόμαστε από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στη διακυβέρνηση του τόπου. Μας ικανοποιεί, κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Είναι σημαντική. Κρατώ ειδικότερα την αναφορά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την δική μας προσπάθεια για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα στάδια της προσπάθειας και στο σπάσιμο του αδιεξόδου, αλλά εάν και εφόσον επαναρχίσουν οι συνομιλίες, που αντιλαμβάνεστε ότι από δική μας πλευρά πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επαναρχίσουν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα εντός του πλαισίου των ΗΠΑ, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παραεξήγηση, διαθέτει εκείνα τα εργαλεία που θα δημιουργήσει μια κατάσταση αμοιβαία υποφελή για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο Κυπριακό. Όσον αφορά τις αντιδράσεις της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς στην έκθεση. Είναι οι γνωστές αντιδράσεις που ακούμε από πλευράς Τουρκίας και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο σύνολό της η διεθνής κοινότητα στέλνει ακριβώς τα ίδια μηνύματα στην τουρκική πλευρά. Και αναχωρείται αύριο για Αθήνα, μέσω Αθήνας για Νέα Υόρκη. Ναι, αύριο θα είμαι στην Αθήνα για να χαιρετήσω μια συνάντηση Κυπρίων εφοπλιστών που ζουν στην Ελλάδα και από εκεί θα μεταβώ στη Νέα Υόρκη για την εβδομάδα της Γενικής Σύνευσης των ΗΕ. Αντιλαμβάνεστε την σημασία που προσδίδω στις επαφές που θα γίνουν εκεί. Εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δημιουργηθούν δεδομένα, συνθήκες που θα οδηγήσουν στην επανάρξη των συνομιλιών. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για συνάντησή σας? Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Ευχαριστώ.